έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Ειδικά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το οικονομικό. Τώρα με τις εκλογές που κάναμε, τις καινούριες εκλογές στην ΕΠΟ και βγάλαμε τον Γραμμένο σαν πρόεδρο, έναν άνθρωπο τον οποίο στηρίξαμε 1,5 χρόνο και εμείς σαν ένωση, αλλά και 36 ενώσεις, και ήταν αυτές οι οποίες δώσαν την νίκη στον Γραμμένο. 48 πήρε ο Γραμμένος και 20 πήρε ο Καλατζής. 48 είναι 36 ομάδες και ενώσεις που ήμασταν μαζί επί 1,5 χρόνο και δεν αποσκύλτησε καμία, και 12 πρόεδροι της Super League. 48. Ξέρετε ορισμένα πράγματα. Και όποιος θέλει μπορεί να περάσει από τα γραφεία να δει τα πρακτικά των συμβολίων του Βιβλίου Ταμείου. Κάθε μήνα 3.000-3.500 έξοδα κίνησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 1.800-2.000 έξοδα παράστασης Προέδρου. Ρώτησα πολλούς Προέδρους και αυτά, ρε παιδιά, αυτά τα έξοδα κίνησης μελών, πήγατε πουθενά, πού πήγατε, αυτά πώς βγαίνουν κάθε μήνα. Δηλαδή στις 8 μήνες εγώ που είμαι τώρα Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο, βάζοντας όλα αυτά εγώ, έπρεπε να έχω το 50-60 χιλιάδες έξοδα. Δεν έχουμε χρεώσει ούτε μία δεκάρα. Όσο και οι υπόλοιποι σύμβουλοι, όσο και εγώ. Όπου πήγα, έχω θέσει και εγώ σαν όρο στη διοίκηση μέσα, δεν θα πάρω δεκάρα. Μπράβο, μπράβο. Και άμα σας πω πού πήγα, ποιους επισκεφθήκαμε, πόσες ομάδες πήγα, σε πόσες εκδηλώσεις, θα τρελαθείτε. Έτσι, επιγραμματικά, για χορούς, σε 11 σωματεία. Για βασιλόπιτες, σε 8 σωματεία. Για τουρνά ακαδημιών, σε 10 σωματεία, 12, σε 12 ακαδημίες, σε χωριά, σε ομάδες. Κύπελα πρωταθλητών, Νίκαια Καφιάς, Λευκάδια, Νικομήδια, Αλέξανδρος Τρικουμένας, Αλέξανδρος Τρικάλλου. Κύπελα φιλικών, Παλέμα Κυβέριας με τον ΠΑΟΚ, με τη Βόσνια, με τη Βοσνία. Εκδηλώσεις που στις άλλες ενώσεις που πήγαμε. Μας κάλεσε ο Γραμμένος στη Θεσσαλονίκη. Δεν έπρεπε να πάω. Πήγα. Μας κάλεσε ο Κυλκής. Πήγα. Μας κάλεσε η Πέλα. Πήγα. Μας κάλεσε τα Γρεβενά. Πήγα εκεί. Χωρίς να χρεώσουμε μία δεκάρα στην ένωσή μας. Αυτά τα 50 χιλιάρικα, αυτό είναι το σκεπτικό μου, θα μαζευτούν για να μπορέσουν να μοιραστούν στα σωματεία, ειδικά αυτά που θα υποφέρουν πολύ. Αφού έγιναν όλες οι διαδικασίες στην ένωσή μας την ομάδα αυτή. Εμείς θέλουμε να έχουμε και ομάδες, και γάμα εθνική, και β' εθνική, και α' εθνική. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε σε ένα σωματείο που θέλει να έρθει στην ένωσή μας, εάν έχει όλες τις προποθέσεις και τις διαγραφές για να μπει, να μπει. Δεν μπορεί, γι' αυτό στείλαμε δύο φορές στην ΕΠΟ και είδε η απάντηση, δεν μπορεί να έρθει με την ονομασία αυτή και να μπει στην Αλεξάνδρεια. Η μία ομάδα με την άλλη, και αυτά που για πέρα είναι θέματα δικά τους. Εμάς πλέον κουραστήκαμε 3,5 μήνες με το θέμα του άλλου. Δεν μπορούμε πάλι να βεβαιώνουμε για θέματα που δεν μας αφορούν. Πλήρωση του κυπέλου και των αθλημάτων. Και όσοι θα θέλουν να μιλήσουν, όσοι θα θέλουν να μιλήσουν, θα πάρουν το λόγο. Θα υπάρχει κατάσταση με τα ονόματά τους και με τη σειρά που θα ζητήσουν να πάρουν το λόγο. Αλλά όχι για μισή ώρα, βλέπετε και εγώ πως δεν μίλησα, όλοι μου λένε πρώτα μην καθυστερήσουμε, αργήσαμε και αυτό και εκείνο. Τέλος πάντων, μια φορά το χρόνο λέω είναι αυτό. Γεια σας και από μένα, είμαι ο Κώστας Στοχοδήμος, είμαι πρόεδρος της Εθνικής Διαιτησίας. Γνωριζόμαστε κιόλας γιατί δεν γνωριζόμαστε. Ξεκινήσαμε πέρυσι με τους διαιτητές, προσπαθήσαμε να αλλάξουμε μερικά πράγματα σε σχέση με όσα υπήρχαν. Νομίζω ότι τα καταφέραμε. Φτιάξαμε 15 καινούριους διαιτητές, θα προσπαθήσουμε και φέτος να φτιάξουμε.
και σε αυτό θα ζητήσουμε τη βοήθειά σας με γνωστούς φίλους και παιδιά που έχετε, να μπορέσουν να έρθουν κοντά μας και να γίνουν περισσότερα άτομα, να έχουμε περισσότερες διαιτητές, να μπορούμε να έχουμε τριπλέτες σε όλα τα γήπεδα. Κάθε χρόνο αλλάζουν σε πολλά θέματα οι κανονισμοί ποδοσφαίρου. Πέρυσι κάναμε σεμινάρια σε Αλεξάνδρεια Βέρεια Νάουσα. Θα τα συνεχίσουμε και φέτος. Αλλά θα ήθελα να συμμετέχετε σε αυτά τα σεμινάρια, γιατί τις αλλαγές πρέπει να τις μαθαίνουμε όλοι. Οι διαιτητές τις μαθαίνουν ούτως ή άλλως, γιατί έχουν τα μαθήματά τους κάθε Δευτέρα. Αλλά πρέπει να τα μαθαίνουμε και οι παράγοντες, και οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές. Μην το αμελείτε. Θα σας το ζητούσα στα χάρη αυτό. Και ειδικά για τους προπονητές που λένε ότι θα χάσουν μια προπόνηση, θα κερδίσουν περισσότερα από αυτά που θα χάσουν μια προπόνηση που θα χάσουν. Φέτος θα ξεκινήσουμε σβήνοντας ό,τι περσινό υπήρχε, θα κάνουμε μια καινούργια αρχή. Οι διαιτητές θα προσπαθήσουν για το καλύτερο, πάντα θα προσπαθούν για το καλύτερο, να το ξέρετε. Τα ανθρώπινα λάθη πάντα θα υπάρχουν, δεν μπορεί να μην υπάρχουν ανθρώπινα λάθη. Όπως είπα στους διαιτητές, χάρη σε εσάς τους παράγοντες υπάρχουμε εμείς. Αν δεν υπήρχατε εσείς, δεν θα υπήρχαν ούτε διαιτητές ούτε προεδρία εδώ και ΔΣ σίγμα της Ένωσης. Γι' αυτό πρέπει να σας προσέχουμε και θα σας προσέχουμε, να το ξέρετε. Χειρότερα πράγματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό δεν κάνει καλό στον ποδόσφαιρο γενικά. Όχι μόνο στους διαιτητές, στις ομάδες και στην ΕΠΣ. Θα ζητούσα και θα παρακαλούσα σε αυτό το θέμα να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και να μην με το παραμικρό βγάζουμε μια ανακοίνωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να βρεθούμε να μιλήσουμε. Αν έχετε και κάποια βίντεο και τέτοια, θα τα δούμε μαζί. Δεν έχω πρόβλημα. Πριν κάνετε οποιαδήποτε κίνηση, αν θέλετε να βγείτε μετά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι δικό σας το θέμα. Πέρυσι κάνατε κάποιες εξαιρέσεις διαιτητών. Τηλεφωνικά πάντα. Φέτος για να υπάρξει αυτό, πρέπει να στείλετε κάποιο έγγραφο. Θα υπάρχει έγγραφο στα γραφεία της ΕΠΣ. Να εξηγείτε το λόγο για το οποίο θέλετε να εξαιρέσετε το διαιτητή, τι σας έκανε δηλαδή στον αγώνα το συγκεκριμένο που θα έχετε πρόβλημα. Και μετά η Επιτροπή Διαιτησίας θα αποφασίζει αν θα εξαιρέσει κάποιο διαιτητή από κάποιον αγώνα. Πέρα και από μένα, θα ήθελα, Πρόεδρε, καταρχήν να αναφερθώ στη σημερινή Γενική Συνέλευση, η οποία έχει θέμα το κύπελο, κλήρωση, πρωτάθλημα και από ό,τι βλέπω εδώ τραπεζώματα και φεύγουμε. Εγώ το όνειρό μου ήταν, και όπως σας είχα πει όταν ήμουνα στην Ένωση, για να έχουν λόγο οι ομάδες, για να κάνουν προτάσεις πριν πάρετε αποφάσεις. Βέβαια τις αποφάσεις παίρνει πάντα η Ένωση, αλλά έπρεπε τουλάχιστον τον Ιούνιο, μέσα στον Ιούνιο και αν όχι έστω και τον Ιούλιο, να κάνουμε μια γενική συνέλευση με θέμα το ποδόσφαιρο, που υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και δεν πρέπει να συζητάμε 5 λεπτά για το ποδόσφαιρο, γιατί όταν μαζευόμαστε πρέπει, μια νύχτα δεν μας φτάνει τα προβλήματα που υπάρχουν. Όπως είπατε, Για να λυθεί το θέμα το οικονομικό, πρέπει να πηγαίνετε στην Αθήνα και καλά θα κάνετε να πάτε στην Αθήνα, αλλά δεν λύνεται έτσι το θέμα το οικονομικό. Πρόεδρε, εκεί μπορεί να λύσετε ένα θέμα οικονομικό της Ένωσης, να σας δώσει 10 χιλιάρια, 20 χιλιάρια. Το θέμα το οικονομικό του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, έχω χρόνια τώρα, πάνω από 10 χρόνια, το οποίο έχει απαξιωθεί, πλήρως απαξίωση. Από τους κυρίους εκεί,
πρόχοντες και τους πάνω. Δεν το θέλουν το αριστερικό ποδόσφαιρο. Εμείς είναι η ιδέα για το αριστερικό ποδόσφαιρο. Και όπως είπε και ο κύριος Μαστοδήμος, αν δεν υπάρχουν παράγοντες, δεν θα υπάρχει ούτε διαιτησία, ούτε ποδοσφαιριστέ. Και σήμερα φτάνουμε στο σημείο, εμείς οι αριστεχνείς παράγοντες, να προσφέρουμε θέαμα, να προσφέρουμε ακόμα και χρήματα σε ποδοσφαιριστές, σε φροντιστές, σε φαρμακεία, σε γιατρούς. Όλα αυτά τα προσφέρουν οι καημένοι παράγοντες, οι αριστεχνείς, χωρίς να μας προσφέρει η πολιτεία τίποτα. Μηδέν. Λοιπόν, πρότασή μου, να πρωτοστατήσετε κύριε Πρόεδρε, σαν Ένωση, να έρθείτε σε επαφή και με όλες τις ενώσεις της Ελλάδος, αν μπορείτε, να κάθεστε να συζητήσετε και να βγάλετε ένα αποτέλεσμα το οποίο πρέπει, γιατί όχι, να σταματήσουμε το πρωτάθλημα για 2 αγωνιστικές, 3 αν χρειαστεί, αλλά παράλληλα, επειδή η Ένωση, οι ενώσεις μάλλον της Ελλάδος έχουν στα χέρια τους μια δύναμη που λέγεται διαιτησία, στις 2-3 αγωνιστικές που θα σταματήσουμε να μην δοθούν διαιτητές στα εθνικά πρωταθλήματα. Μόνο τότε θα τους καίει λίγο και θα κοιτάξουν να δώσουν αυτά τα νόμιμα χρήματα. Και λέω τα νόμιμα γιατί είναι νόμος το κράτος, από την πολιτεία και από την ΕΠΟ, όλα τα αριστερικά, όλες τις αριστερικές ομάδες να παίρνουν επιχορηγήσεις. Αυτός είναι νόμος, δεν είναι... απλώς τον παραβιάζουν τον νόμο. Δεν θέλουν να δώσουν ούτε μία. Να φανταστείτε ότι το 1% από το ΟΠΑΠ που κυμαίνεται γύρω στα 5 με 6 εκατομμύρια ευρώ δεν το δίνουν ούτε αυτό. Αυτό αν δίναν, λύνονταν το θέμα στο αεροστεχνικό για τις επιχορηγήσεις. Και αποτέλεσμα ποιο είναι. Βλέπετε ότι στην τρίτη εθνική ήταν 108 ομάδες να δηλώσουν και δήλωσαν 91. 17 ομάδες δεν κατεβαίνουν. Αν αυτές οι ομάδες που είναι γάμα εθνική προσφερόταν οι κύριοι εκεί από πάνω να δώσουν 15-20 χιλιάδες ευρώ, σας πληροφορώ ότι θα κατέβαιναν και 108. Άρα δεν ξέρω τώρα η νέα διοίκηση τι θα κάνει της ΕΠΟ. Εύχομαι όλα αυτά να τα δει και να λύσει τα προβλήματα τα οικονομικά. Γιατί τον αεροστέχνη παράγοντα το πρώτο που το καίει είναι το αεροστεχνικό. Όπως γνωρίζετε, γιατί είπαμε, είμαστε μια μικρή κοινωνία εδώ, ξέρουμε ότι υπάρχουν ομάδες που δεν έχουν να πάρουν μπάλες. Δεν έχουν να πάρουν κάλτσες για τα παιδιά. Αυτό πρέπει να λύσουμε πρώτα. Βέβαια, πριν ο Πιτενός λαλήσει, ξημέρωσε. Ο κύριος Γραμμένος μόλις ανέλαβε, έκανε μια τομή καλή στο αεροστεχνικό ποδόσφαιρο. Η παλιά διοίκηση της ΕΠΟ, ξέρω πολύ καλά, είχε συζητήσει για τη ΓΑΜΑ Εθνική, για το κύπελο, να μην παίξει κύπελο η ΓΑΜΑ Εθνική, άρα να έρθει στη β' φάση το κυπέλο. Ποια β' φάση? Όταν οι αεροστεχνικές ομάδες γίνουν κυπελούχες ομάδες, τότε να μπει η ΓΑΜΑ Εθνική στη β' φάση του κυπέλου. Μερικές όμως τότε ενώσεις διαμαρτυρήθηκαν γιατί χάνει την έννοια του αεροστεχνικού όταν παίρνουν η ΓΑΜΑ Εθνική. Και ποια χάνει? Δύο πράγματα. Ένα είναι ότι ξέρεις τον κυπελούχο σχεδόν από τώρα, και ένα είναι ότι μας κοροϊδεύουν, γιατί στην προκήρυξη το πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής λέει ότι στις 56 ομάδες που θα ανέβουν, η μία δικαιούται να ανέβει αυτή που θα πάρει το κύπελλο Ελλάδος αριστεχνών. Και σας ρωτάω σας πρόεδρε, όταν συμμετέχει η ΓΑΜΑ Εθνική, υπάρχει περίπτωση, εγώ λέω 99, είναι 90% ότι κυπελούχος θα είναι η ΓΑΜΑ Εθνική? Δεν μπορεί να παίξει τώρα με δόξα δράμα, λέω εγώ τώρα ένα όνομα, μια ομάδα η οποία έχει μπάζεται 1 εκατομμύριο ευρώ και θα συμμετέχει στο πρωτάθλημα, στο κύπελλο της ΓΑΜΑ Εθνικής, το αριστεχνικού, και θα το πάρει η αγκαθιά Επιτροπής Διαιτησίας. Αν μπορεί και αν θέλει να με απαντήσει, για ποιο λόγο έδιωξε τον κύριο Μαντάκη και με ποια κριτήρια στη θέση του έβαλε ένα διαιτητή ο οποίος δεν έχει παίξει εθνικό πρωτάθλημα? Ευχαριστώ πολύ. Η τοπική ομάδα που έχει την έδρα
Κύριε Υπεύθυνη, να βρει τον γιατρό. Η Ένωση, είπαμε, θα συνδράμει έτσι με ένα ποσό μαζί με τους διαιτητές να καταβάλει το ποσό το οποίο αντιστοιχεί για τους μισούς αγώνες. Τους υπόλοιπους είναι υποχρεωμένοι να το καταβάλει το τοπικό σωματείο. Αυτή είναι η διευκρίνηση για τους γιατρούς, αλλά είναι υποχρεωμένο το τοπικό σωματείο να βρει γιατρό. Το τοπικό σωματείο μπορεί να βρει κάποιο γιατρό το οποίο θα μην θέλει να μην πει. Να είναι έτσι και ο θελός. Δεν θα το επιβάλλει η Ένωση να το δώσει με το ζόρι τιμή. Έτσι να ξέρετε αυτό που είναι. Απαντήσει ο κύριος Μασοβιδίδης στο θέμα. Πρόβλημα. Ο κύριος Μαντάκης. Καθόλου κύριε Μαστροδήμο δεν είπε προσωπικό. Είναι πρόβλημα του ποδοσφαίρου. Καθόλου δεν είπε προσωπικό. Αν θέλετε να μάθετε, εγώ με το Σάκη τον Μποκουβάλα είμαστε φίλοι από χρόνια. Μας τα είπατε. Μας τα είπατε κύριε Βαζούκα. Αφήστε να πω και μας τα είπατε. Μας τα είπατε. Ωραία, μας τα είπατε. Πάρτε το πίσω. Θα το πάρω πίσω. Βεβαίως δεν είναι προσωπικό. Τι είναι. Τι είναι. Είναι διαδικαστικό της Ένωσης. Δεν έδιωξα κανένα. Δεν διώξατε. Δεν έδιωξα κανένα. Και λοιπόν, να σας απαντήσω κύριε Βατσούκα. Και μάλιστα τον διώξατε στην πέση του πρωταθλήματος. Να σας απαντήσω κύριε Βατσούκα, στον πρώτο μήνα έφυγε. Ακριβώς. Στον πρώτο μήνα έφυγε. Αν θέλετε το ξέρετε, αυτό το πρώτο μήνα. Το πρώτο μήνα έφυγε, ναι. Ο κύριος Μαντάκης έχει να εμφανιστεί δύο μήνες στη διαδικασία της εκλογής των διαιτητών για τους αγώνες. Οπότε υποχρεωτικά έφυγε. Είχε δύο χρόνια να προσκομίσει διοριστήριο να έρθει για να κάνει αίτηση διοριστήριο στην Ένωση. Όπως και τώρα ενώ είναι δηλωμένος από την ΕΠΟ σαν παρατηρητής διαιτησίας της ΕΠΣΗ Μαθίας, δεν ήρθε να κάνει αίτηση διοριστήριο ακόμη στην ΕΠΣΗ Μαθίας ο κύριος. Δεν τον έδιωξε κανένα, μόνος του έφυγε ο κύριος. Λέτε ψέματα. Εσείς τα ξέρετε καλά, είστε κολλητός του τώρα εσείς και λέτε λέω ψέματα εγώ. Ξέρω ποιος είναι κολλητός. Όταν ελάτε ζητήσετε το... Ακούτε τι σας λέω εγώ. Λέτε ψέματα. Τον είπατε 10 φορές στο τηλέφωνο ότι να μην έρθει να κάνει διορισμούς. Κάνετε εσείς διορισμούς όλους. Λέτε ψέματα. Λοιπόν, κύριε Ματσούκα, για το πρώτο θέμα που... Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να με καλύψετε σε αυτό το σημείο. Ματσούκα, θα ήθελα να με καλύψετε ότι ο κύριος λέει ψέματα. Είναι πρόεδρος. Είναι πρόεδρος και τον έδιωξε, τον έλεγε να κάτσει το Κελκύς να μην έρθει να κάνει διορισμούς. Τους έκανε αυτός. Τα ξέρετε. Και μάλιστα σε ένα διορισμό έβαλε. Έβαλε. Τόσο καλά που έβαλε διαιτητή από το ίδιο το χωριό να παίξει το χωριό. Να τα καταγγείλεις αυτά, γιατί είναι τα κατήγγειλες. Τα κατήγγειλα. Λοιπόν. Και δημόσια τα κατήγγειλα. Είμαστε αριστεί. Είμαστε, είπαμε, σε μια φάση που φεύγοντας από εδώ δεν θέλω ο ένας να βλέπει τον άλλον, ειδικά και προσωπικά. Όλοι πρέπει να φύγουμε από εδώ αγκαλιασμένοι, αγαπημένοι και εσύ από την πλευρά σου. Αυτά που θέλεις. Εγώ 40 χρόνια έχω ματώσει. Αυτά... Δεν έχουμε από κανένα μας τον Δήμο να λέψει, να ψεύδεται. Αυτά μπορεί να τα φέρεις με επιστολή στην ΕΠΣΗ και άλλο. Και ματώνω στο ποδόσφαιρο. Σας παρακαλώ, Κώστα, σε παρακαλώ, μην κάνουμε τώρα διάλογο. Σε παρακαλώ, μην κάνουμε διάλογο. Αφήστε. Όσο το πρώτο που είπες γιατί... Θέλω να πω ότι σε αυτά που είπατε προεκλογικά και αυτά που αναφέρατε, κάνατε ορισμένα πράξη κύριε Πρόεδρε, όπως ήταν από αυτά που εμείς στα σωματεία βλέπουμε ότι έχουμε ωφεληθεί και έχουμε ηρεμήσει ιδιαίτερα με τους αγώνες που υπάρχουν πλέον οι γιατροί αγωνούν. Ήταν μέσα στις εξαγγελίες σας, τις οποίες πραγματοποιήσατε και είναι κάτι το θετικό για όλους μας. Υπάρχουν γιατροί αγώνων και πλέον τα σωματεία έχουν μια ηρεμία ότι οτιδήποτε και να συμβεί δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Δεύτερον, αυτό που θα γίνει στο νέο πρωτάθλημα από τις εξαγγελίες σας είναι η αναβάθμιση των πρωταθλημάτων που έχετε αναφερθεί ότι θα γίνουν play-off και play-out. Αν δεν κάνω λάθος από αυτά που έχω διαβάσει, σε μένα προσωπικά αυτό που πάτε να κάνετε νομίζω ότι είναι καλό. Το συν 6 βαθμούς για τον πρωταθλητή και φυσικά δεν ξέρω τι γίνεται με τον τρίτο και με τον τέταρτο, αλλά δεν θα μπορούσε να μην δεν υπάρχει τετράδα λογικά. Εγώ από την πλευρά μου λέω ότι το βλέπω θετικό, γιατί πολλά μπορεί να λεγόταν και να γινόντουσαν διάφορα τα οποία κανείς παράγοντας ουσιαστικά δεν τα ήθελε. Για το κύπελο, εγώ έχω
διαφορετική φιλοσοφία, νομίζω ότι και η ΕΠΟ... Διαγράφουμε 20 Νίκη Αγκαθιάς, 21 ΠΑΟΚ Αλεξανδρίας, 22 Μέγας Αλέξανδρος Αγίας Μαρίνας, 23 ΠΑΟΚ Παλατιτσίων, 24 Κιλιάς Νεοκάστρος, 25 Εθνικός Ράχης, 26 Αλφασίγμα Πατρίδας, 27 Ελπίδα Μονοσπίτου, 28 Φίλιππος Μελίκης, 29 Ολυμπιακός Λουτρού, 30 ΑΕΠΟ Τιον Βερίας, 31 Αθλητικός Όμιλος Μαρίνας, 32 Απόλλων Αγίος Γεωργίου, 33 Ένωση Αποστόλου Παύλου, 34 ΠΑΟ Κουλούρας, 35 Θύελλα Στενιμάχου, 36 Δόξα Νάουσας, 37 Αγροτικός Αστέρας Αγίας Βαρβάρας, 38 Ατρόμητος Διαβατού, 39 Κεραυνός Επισκοπής. Το 21 Μπαλάκι ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας. Με το 36 Δόξα Νάουσας. Το πρώτο ζευγάρι είναι ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας, Δόξα Νάουσας. Φίλιππος Αλεξάνδρειας. Νίκη Νίκη Αγκαθιάς. Δέρμπι. Ένα έφυγε. Πόσο? 32. 32 Απόλλων Αγίου Γεωργίου. Τα 7 Άρης Παλαιού Σκηλητσίου. 2 Αστέρας Αγίας Βαρβάρας. 9 Δόξα Λιανοβεργίου. 10 Αλέξανδρος Τρικάλων, ο κύριος Παπαδόπουλος. Κώστας Κλειδίου. Αγία Βαρβάρα. 24 Αχιλλέας Νεοκάστρου. Παύλου. 15 Αλιάκου Ανισελίου. Δύσκολα να περάσουμε. 6 Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλου. Μπράβο, ε! Κομμαένα! Κομμαένα, πολύ! Ποιο θα πήξει το τρίκαλο, 11. Με το 11. 11, Γάζο Ροδοφορείου. Οκτώ, Άρης Παλαιοχωρίου. Μικρός Παλαιοχώρης. Μιλάτε πολύ για το σχετικά με τους γιατρούς που θα γίνει. Οι γιατροί είναι υποχρεωτικά να μπουν από την επόμενη αγωνιστική του κυπέλου. Θα γίνει την επόμενη Κυριακή. Οι γιατροί που χρησιμοποιήθηκαν πέρσι, έτσι, υπάρχει ένας κατάλογος των 35 γιατρών που έχουν χρησιμοποιηθεί πέρσι στο πρωτάθλημα και είναι στην Ένωση. Γιατροί και νοσηλευτές που είναι αυτοί που έχουν σύμβαση με την Ένωση, ας το πω έτσι. Μπορώ να σας δώσω το κατάλογο, να τον εκτυπώσω και όποιος θέλει να έρθει να το πάρει από την Ένωση και να χρησιμοποιεί κατά περιοχές που θέλει για γιατρούς που θέλει να χρησιμοποιήσει. Έτσι, όποιος θέλει να χρησιμοποιήσει ιδιώτη γιατρό,
θα έχει κανονικά το σήμα του γιατρού και αναγνωρισμένο από τον Ιατρικό Σύλλογο. Οι διαιτητές δεν ξεκινάνε το παιχνίδι, δεν υπάρχει γιατρός. Να ξέρετε. Αυτούς που έχουμε στην Ένωση. Νοσοκόμοι μπορούν. Αυτή που είναι. Έχει κάρτα. Χωρίς κάρτα δεν είναι. Ότι είναι νοσοκόμος, θέλετε. Νέα νοικοκομεία Ατρόμητος Διαβατού. Νίκη Αγκαθιάς, ΑΕ Χαρία σας. Ένωση Αποστόλου Παύλου, Γάς Κοπανός. Απόλλων Αγίου Γεωργίου, ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας. Κεραυνός Επισκοπής, Αχιλλέας Νάουσας. Μέγας Αλέξανδρος Αγίας Μαρίνας, Γάς Ροδοχωρίου. Δόξα Λιανοβεργίου, Άρης Παλαιοχωρίου. Και Ρεπό, Υποντιακή Νεολαία Ράχου. Για τον Ολυμπιακό Νάουσας. Το 8. Ο κύριος Χατζηκυριακίδης από τον πληροφοριοδότη για τον ΑΟ Μαρίνα. Ελπίδα Μονοσπίτων ΑΕ Ποντίον Βέρειας. Άλβα Σίγμα Πατρίδας Αριστοτέλης Νάουσας. Δόξα Νάουσας, Ολυμπιακός Νάουσας. Εθνικός Δράκης, Αγροτικός Αστέρας Αγίας Βαρβάρας και ρεπό έχει ο ΑΟ Μαρίνας. Είναι σας παρουσία εδώ. Όλα τελείωσαν όπως περιμέναμε. Εύχομαι σε όλους σας, σε όλες τις ομάδες, καλό ξεκίνημα στα πρωταθλήματα, στο κύπελο, με υγεία όλοι οι παράγοντες, πρόεδροι, ποδοσφαιριστές, διαιτητές, εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων, χωρίς τραυματισμούς. Πρέπει να ευχαριστήσουμε και το κέντρο και εδώ της Νάουσας που όντως πραγματικά είναι πάρα πολύ σε πολύ ωραία θέση. Το φαγητό του πολύ ωραίο και μαλακό το κεμπάπ. Εγώ ποτέ δεν έβαλα στο κεμπάπ, αλλά τώρα έπαρα δύο κομμάτια που έβαλα που λέει ότι είναι μαλακό. Πράγματι είναι ωραίο. Παρότι ο Καραμελίδης έβαλε αρνήτηση τώρα, δεν το πιστεύω. Αλλά έτρωγε μόνο το σίγουρο ανήψητο, οι άλλοι τρώανε σουβλάκια και μπιφτέκια. Τέλος πάντων, αυτό θα, ό,τι τρώμε εμείς θα τα φάει όλος ο κόσμος, τελείωσε. Λοιπόν, στην υγειά σας όλους. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά, με υγεία, οικογενειακή ευτυχία και χαρά. Και σε όλα τα παιδιά μας να είναι δυνατά μέσα στου αγωνιστικούς χώρους. Και τους διαιτητές. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Δεν είναι να πάνε και